καίγεται η Σοβιετική Ναυαρχίδα. Τυλίχθηκε στις φλόγες στο αεροπλανοφόρο Μινς που κάποτε τρομοκρατούσε το ΝΑΤΟ. Μεγάλη πυρκαγιά λοιπόν ξέσπασε στο πρώην Σοβιετικό αεροπλανοφόρο Μινς της κλάσης Κιβ, το οποίο βρίσκεται εδώ και χρόνια υπό κατοχή Κίνας. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε τα ακριβή αίτια της φωτιάς. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν πως η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 4 το μεσημέρι προχθές και πως από το περιστατικό δεν προκλήθηκαν απώλειες. Αυτή τη στιγμή ο Κινέζικος στρατός μελετά την υπόθεση με σκοπό να αποκαλύψει τι προκάλεσε την καταστροφή του πλοίου. Αυτό τουλάχιστον ανέφεραν πρόσφατα αμερικανικά και κινέζικα μέσα. Τρομερές εικόνες και βίντεο που εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο τα τελευταία 24 ώρα δείχνουν το πελώριο πολεμικό πλοίο της Σοβιετικής εποχής να καίγεται ολοσχερός όσο βρίσκεται στο νερό. Πυκνός καπνός υψώνεται πάνω από το σκάφος, το οποίο όπως γνωρίζουμε επιπλέει κανονικά στην επιφάνεια της θάλασσας στην οποία βρίσκεται. Από ό,τι φαίνεται η φωτιά δεν ήταν τόσο καταστροφική ώστε να οδηγήσει το πλοίο στην βύθισή του. Εμείς να σας ενημερώσουμε σε αυτό το σημείο πως οι πυρκαγιές στα καταστρώματα πολεμικών πλοίων είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και καταστροφικές, ειδικά σε πλοία όπως το Μινς που δεν βρίσκονταν σε ενεργή λειτουργία και ως αποτέλεσμα δεν υπήρχαν πολλά άτομα στο σημείο την στιγμή έναρξης της φωτιάς. Να ανακαλέσουμε πως το 2020 μία πυρκαγιά είχε καταστρέψει ολοκληρωτικά ένα πελώριο αμερικανικό πλοίο υποστήριξης αμφίβιων επιχειρήσεων, το USS Bonhomme Richard της κλάσης WASP. Το Μινς τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία στην Σοβιετική Ένωση το έτος 1978 για το πολεμικό ναυτικό του κράτους. Η κλάση Kiev αποτελούνταν από πελώρια σκάφη εκτοπίσματος 40.000 τόνων, τα οποία εκτός από αεροσκάφη έφεραν και οπλισμό. Μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, τα αεροπλανοφόρα της κλάσης Kiev πέρασαν υπό τον έλεγχο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού. Ωστόσο, λίγο αργότερα η Μόσχα τα θεώρησε ιδιαίτερα κοστοβόρα ναυτικά στοιχεία και έτσι αποφάσισε να τα πουλήσει. Το Μινσκ πουλήθηκε αρχικά στη Νότια Κορέα, όμως αργότερα κατέληξε στα χέρια μιας κινέζικης εταιρείας. Τελικά σήμερα το αεροπλανοφόρο αποτελεί ιδιοκτησία της κινέζικης κυβέρνησης, αλλά να σημειώσουμε πως την περίοδο μεταξύ 2000 και 2006 ήταν το επίκεντρο ενός ιδιωτικού θεματικού πάρκου ονόματι Minsk Wall. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.